Δηλώσεις τις οποίες θα διαβάσει όταν ανακοινωθεί η τιμιγορία την Παρασκευή, ετοιμάζει ο ακροδεξιός εξτρεμιστής Άντερς Μπρέιβικ που δικάστηκε για τη δολοφονία 77 ανθρώπων τον Ιούλιο του 2011 στο Όσλο. Ανάλογα με το αν θα κριθεί ποινικά υπεύθυνος ή όχι, ο Μπρέιβικ θα καταδικαστεί σε πολυετή κάθριξη ή σε εγκλεισμό σε ψυχιατρικό ίδρυμα από το δικαστήριο της Νορβηγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον συνήγορό του Γκέιρ Λίπεστατ, ο 33χρονος κατηγορούμενος έχει ετοιμάσει γραπτές δηλώσεις και για τις δύο περιπτώσεις. Πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους και ώθησαν τις αρχές να απομακρύνουν 1.500 κατοίκους από την νότια επαρχία Κρασνοντάρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου τον περασμένο μήνα οι πλημμύρες είχαν στοιχήσει τη ζωή σε 171 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε την υπερχείληση ενός ποταμού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 600 κατοικίες στην πόλη Ναβαμιχάηλοφσκι και να διακοπεί ηλεκτροδότηση σε μια γειτονική πόλη, ανέφερε το Υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν τη νύχτα της Δευτέρας και συνεχίστηκαν όλη την Τρίτη μεταξύ Σουνιτών Μουσουλμάνων και Αλαουιτών στην Τρίπολη του Βόρειου Λιβάνου. Ένοπλοι στη Σουνιτική Συνοικία Μπάμπαλα Ταμπανέχ αντίλαξαν πυρά με Αλαουίτες στη Συνοικία Τζέμπελ Μόξεν παρά την παρουσία του Λιβανικού στρατού που αναπτύχθηκε στην Τρίπολη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι 10 άνδρες τραυματίστηκαν σε επεισόδια τη Δευτέρα και την Τρίτη και πρόσθεσε ότι έγιναν έφοδοι σε κατοικίες όπου κρύβονται ένοπλοι. Οι κινέζικες αρχές μπλόκαραν τη λέξη σωσία στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι η Γκου Καϊλάι, σύζυγος του πάλεποτε ισχυρού πολιτικού της Κίνας Μπο Σιλάι, είχε αντικατασταθεί από σωσία της στο δικαστήριο που κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία Βρετανού επιχειρηματία. Η γυναίκα ράχνη της Κίνας καταδικάστηκε σε μη εκτελέσιμη θανατική ποινή για το σκάνδαλο που συντάραξε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει εικόνες της Γκου να δηλώνει στους δικαστές ότι αποδέχεται την ετιμιγορία. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές Μιτ Ρόμνεϊ αύξησε κατά 2 μονάδες το ποσοστό του στην πρόθεση ψήφου έναντι του Αμερικανικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Ωστόσο, τα προβλήματα στην εικόνα του Ρόμνεϊ διαφαίνονται σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal και στο NBC που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Τα ποσοστά για τον Αύγουστο διαμορφώνονται σε 48% για τον Ομπάμα και σε 44% για τον Ρόμνεϊ, με περιθώριο λάθος συν πλην 3,1%. Η δημοσκόπηση αυτή είναι η πρώτη μετά την ανακοίνωση του Ρόμνεϊ ότι επιλέγει για υποψήφιο αντιπρόεδρο τον Πολ Ράιαν, γνωστό για τις συντηρητικές του απόψεις σε κοινωνικά θέματα.